Μα σχετίζονται με τη γιορτή της γέννησης του Χριστού. Η Παρασκευή του Χριστόψωμου γίνεται με ιδιαίτερη φροντίδα και διακόσμηση ανάλογα με τις τοπικές συνήθειες. Οι Σαρακατσάνοι, για παράδειγμα, θεωρούν τα Χριστούγεννα ποιμενική γιορτή. Είναι περήφανοι που ο Χριστός γεννήθηκε ανάμεσα σε ζώα και βοσκούς και στολίζουν το Χριστόψωμό τους με ολόκληρες παραστάσεις από την ποιμενική ζωή. Αλλού, όπως στην Ετωλοακαρνανία, περιμένουν πριν το κόψουν για να περάσει ο παπάς να το ευλογήσει. Έτσι το Χριστόψωμο παίρνει τη θέση ιερής αρτοκλασίας. Τελειώνοντας την ευχή, ο παπάς παίρνει το Χριστόψωμο και το τσακίζει στο κεφάλι του. Αν το κομμάτι που κρατάει στο δεξί του χέρι είναι μεγαλύτερο, σημαίνει ότι πέρασε ο πολύς χειμώνας και θα γλιτώσουν από το πολύ κρύο πρόβατα και κατσίκια. Αντίθετα, αν το μεγαλύτερο κομμάτι είναι αυτό που κρατάει στο αριστερό του χέρι, το μέλλον για τα ζωντανά και τα γεννήματα δεν είναι και πολύ ευνοϊκό.